Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε απόψε εδώ στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής για να περάσουμε μια όμορφη βραδιά μαζί με φίλους, με συντρόφους και συντρόφισσες που δώσαμε τη μάχη των ευρωεκλογών. Μια μάχη που έληξε με μια νέα εκλογική άνοδο την τέταρτη στη σειρά τα τελευταία δύο χρόνια για το κόμμα μας. Μπορεί η συζήτηση των επομένων ημερών να επικεντρώνεται στο αν πήρε ή όχι το μήνυμα ο Μητσοτάκης, τι θα γίνει μέσα στο Πασόκ ή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα προχωρήσουν οι διεργασίες για την αναστήλωση της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και άλλα. Συζήτηση φυσικά που και εμείς παρακολουθούμε, όμως το γεγονός της εκλογικής ανόδου του ΚΚΕ επιβεβαιώνει ότι σταθεροποιείται και ενισχύεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη φυσικά και των άλλων κομμάτων. Και αυτό δεν θέλουμε να περάσει στα ψηλά, επιβεβαιώνει κυρίως δεσμούς που έχει αναπτύξει το κόμμα μας με λαϊκές δυνάμεις που το ψήφισαν πριν ένα χρόνο πάρα πολύ για πρώτη φορά, ιδιαίτερα εργαζόμενοι, νέοι και νέες. Η ψήφο στο ΚΚΕ εκφράζει πιο σταθερούς δεσμούς που έχουν διαμορφωθεί και δοκιμαστεί μέσα σε πολύ σημαντικούς αγώνες. Εκεί που οι δυνάμεις, δηλαδή του ΚΚΕ επικοινωνούν σταθερά και επίμονα πρόσωπο με πρόσωπο με τον ελληνικό λαό. Τρανταχτή απόδειξη η άνοδος των ποσοστών του κόμματος στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα εδώ στην ατική, όπου αναδείχθηκε ξανά τρίτη δύναμη, αλλά και σε άλλες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, όπου αναπτύχθηκαν σημαντικοί αγώνες με πιο ξεχωριστό παράδειγμα τα κεφαλοχώρια γύρω από τη Λάρκο. Το θετικό αποτέλεσμα του ΚΚΕ αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί επιτεύχθηκε σε συνθήκες ενός πρωτοφανούς από προσανατολισμού που τροφοδοτούσε η αντιπαράθεση των άλλων κομμάτων ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ η οποία όχι τυχαία πήρε χαρακτηριστικά εκφυλισμού. Όλοι θυμόμαστε τη συζήτηση για τα πόθεν έσχες, για το ποιος είναι πιο πλούσιος, ο Κασελάκης ή ο Μητσοτάκης. Μαζί όμως με τον αποπροσανατολισμό υπήρχε και η συστηματική προσπάθεια από μέσα ενημέρωσης και από διάφορα άλλα επιτελεία, μέσω και των δημοσκοπήσεων αρκετές φορές, να αποκρύψουν τη δυναμική και τις δυνατότητες ανόδου του κόμματός μας. Να απαξιώσουν την ψήφο στο ΚΚΕ με το επαναλαμβανόμενο ερώτημα στους υποψηφίους ευρωβουλευτές μας γιατί να ψηφίσει κάποιος ΚΚΕ το οποίο είναι και εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιοι βέβαια που έθεταν αυτό το ερώτημα τώρα προσπαθούν μετά να απαξιώσουν και να υποβαθμίσουν και το θετικό αποτέλεσμα για το ΚΚΕ. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι τους προσπαθούν να ερμηνεύσουν όπως θέλουν και τη μεγάλη αποχή. Τα είχαμε προβλέψει. Θέλουν να κρύψουν ότι η αποχή περικλεί και σημαντικό ποσοστό διαμαρτυρίας απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και απαξίωσης απέναντι τόσο σε αυτό το αστικό πολιτικό σύστημα και τα κόμματά του, όσο και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, όπως είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρετε ότι εμείς σαν κόμμα δεν επικροτούμε τη συγκεκριμένη επιλογή της αποχής. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε ότι η αποχή έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Το ζητούμενο είναι αυτή η πολιτική διαμαρτυρία να εκφραστεί με συμμετοχή κυρίως στο κίνημα στην οργανωμένη πάλη, στη διεκδίκηση, να αποκτήσει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, να συναντηθεί με την ανατρεπτική πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Να συμβεί δηλαδή αυτό ακριβώς που λιδωρούν και ξορκίζουν οι άλλοι 365 μέρες το χρόνο. Όλοι αυτοί δηλαδή που τώρα χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για την αποχή. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αρκετή συζήτηση γίνεται και για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θεωρούμε ότι σε πολλές χώρες αυτό εκφράζει ως ένα βαθμό τη δυσαρέσκεια απέναντι και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κυβερνήσεις σε αυτές τις χώρες, τα κόμματα δηλαδή που την υλοποιούν. Έρχεται άλλωστε, άλλωστε σε συνέχεια μεγάλων αγώνων που ξέσπασαν σε ολόκληρη την Ευρώπη και τους οποίους εμείς αναδείξαμε και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Δεν παραγνωρίζουμε ότι παραμένει φυσικά ζητούμενο αυτή να αποκτήσει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά και να μην εγκλωβίζεται στην αποχή ή να πηγαίνει σε πολιτικές δυνάμεις ...που χρησιμοποιούν μια ψευδεπίγραφη αντισυστημική ή αντιευρωπαϊκή ρητορική... ...όπως κάνουν διάφορα ακροδεξιά και εθνικιστικά κόμματα. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που τους ανοίγουν το δρόμο διάπλατα... ...για να παρουσιάζονται ως αντισυστημικοί... ...ενώ είναι τα καλύτερα παιδιά του συστήματος. Πρόκειται για όλους εκείνους που έχουν αποφασίσει μόνοι τους για τον εαυτό τους ότι αυτή είναι η προοδευτική ανάμεσά τους και τα λεγόμενα κεντροαριστερά και αριστερά κόμματα που έχουν γίνει οι πιο φανατικοί ημνητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ώρα μάλιστα που αυτή δείχνει όλο και πιο καθαρά το αντιδραστικό της πρόσωπο. Έχουν απογοητεύσει ξανά και ξανά λαϊκό κόσμο, λαϊκές δυνάμεις που τους εμπιστεύθηκε παλιότερα για να κάνουν αυτό το σάπιο σύστημα δίθεν πιο ανθρώπινο όπως λέγαν και όπως υπόσχονταν. Και φυσικά όλο αυτόν τον κόσμο τον έχουν αφήσει έτσι εκτεθειμένο σε τέτοιες ακροδεξιές δυνάμεις. Τα έχουμε δει αυτά και στη χώρα μας με τις κυβερνήσεις του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι μάλιστα έχουν αμφότερη συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά. Ο ένας με το λαός του Καρατζαφέρη, θυμόμαστε όλοι, και ο άλλος με τους Ανέλ του Καμένου. Τόσο ειλικρινής βλέπετε είναι η ανησυχία τους για την άνοδό τη. Επομένως, τίποτα το, το, ελπιδοφόρο δεν κομίζουν όλες αυτές οι ξαναζεσταμένες σούπες των μετόπων, των λαϊκών μάλιστα μετόπων τέτοιων δυνάμεων, δήθεν για την αναχέτηση της ακροδεξιάς, σαν αυτές που βλέπουμε τώρα και στη Γαλλία και που προβάλλονται και από πολλούς στη χώρα μας και ως πρότυπο μάλιστα. Το αντίθετο ακριβώς όμως ισχύει. Είναι ο δρόμος που εγγυάται πάλι τη γιγάντωση της ακροδεξιάς και του συστήματος. Οι ακροδεξιές δυνάμεις στη χώρα μας, όπως το κόμμα του Βελόπουλου ή της Λατινοπούλου, που συνέδρωσαν σημαντικό ποσοστό και στη χώρα μας, είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τα αστικά κόμματα και κυρίως με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία άλλωστε προέρχονται και οι συγκεκριμένοι που ανέφερα. Λειτουργούν ως ακίνδυνο για το σύστημα πάρκινγκ των δυσαριστημένων ψηφοφόρων της. Γι' αυτό λοιπόν φραγμό στην άνοδο της ακροδεξιάς μπορεί να βάλει μόνο ο λαός με την πάλη του το ίδιο το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα. Το κομμουνιστικό κίνημα επίσης που θα πρέπει να ανασυνταχθεί στην Ευρώπη πιο γρήγορα και πιο δυναμικά από ό,τι μέχρι σήμερα για να βάλει στο στόχαστρο το ίδιο το σύστημα που γεννά και θρέφει το φασισμό την ακροδεξιά. Και τέτοιο μήνυμα εσιοδοξίας, πύρας, ελπίδας, στέλνει η δράση και η συγκεκριμένη άνοδος του ΚΚΕ. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε ήδη στην επόμενη μέρα. Όπως είχαμε τονίσει και προεκλογικά, εδώ είναι και τα μεγάλα προβλήματα του λαού, παρόντα και κυρίως οι παράγοντες που τα προκαλούν αυτά. Οι δεσμεύσεις δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ματωμένα πλεονάσματα, τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, οι δύο υπεριαλιστικοί πόλεμοι που μένονται και στους οποίους η χώρα μας βρίσκεται πολύ βαθιά μπλεγμένη. Η Νέα Δημοκρατία που υπέστη πολύ σημαντική μείωση στις ευρωεκλογές παραποιεί την ψήφο του λαού και προσπαθεί να εμφανίσει αυτή την αποδοκιμασία στην πολιτική της ως μήνυμα δήθεν να συνεχίσει πιο γρήγορα τις αντιλαϊκές της μεταρρυθμίσεις. Ο Πρωθυπουργό μάλιστα περιέγραψε ήδη τα επόμενα βήματα. Στην πραγματικότητα δεν ισχύει βέβαια το ελάχιστο, στο ελάχιστο αυτό. Ο λαός εξέφρασε τη δυσαρέσκεια και την καταδίκη του συνολικά στην κυβερνητική πολιτική και σε αυτές ακριβώς τις μεταρρυθμίσεις. Από την άλλη, Ήδη έχει ξεκινήσει η αναζήτηση νέων σωτήρων, νέων σχημάτων και συνολικά μια προσπάθεια αναστήλωσης και μεταμφίεσης μιας διεφθαρμένης και ξεπερασμένης σοσιαλδημοκρατίας από την οποία ο λαός δεν έχει να περιμένει απολύτως τίποτα γιατί γίνεται με τα ίδια λιγμένα υλικά. Είμαστε περήφανοι και νιώθουμε δικαιωμένοι και ιστορικά που το κόμμα μας δεν έχει καμία σχέση με την κοντόφθαλμη πολιτική και την υποτακτική λογική των άλλων κομμάτων που ήδη όπως οι ίδιοι ομολογούν έχουν από τώρα το βλέμμα στραμμένο μόνο στις βουλευτικές εκλογές του 2027 δίνοντας στράτο στην ουσία να οργιάσει αυτά τα χρόνια πάλι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Βλέπετε έτσι αντιλαμβάνονται όλοι αυτή τη συμμετοχή του λαού. Μια φορά στα τέσσερα χρόνια να πηγαίνει και αν πηγαίνει στις κάλπες για να επιλέγει ποιος θα κάτσει στις καρέκλες να υλοποιήσει την ίδια ή παρόμοια πολιτική. Και όλο το υπόλοιπο διάστημα τον σπρώχνουν να βάζει τα κεφάλια μέσα παθητικός θεατής σε έναν καναπέ ή ακόλουθος στην χλιδάτη lifestyle ζωή των εκολαπτώμενων νέων σωτήρων του συστήματος. Εμείς έχουμε βαθιά πεποίθηση ότι ο λαός και η νεολαία μπορούν από τώρα και κάθε μέρα να περιορίζουν την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, να τις βάζουν σοβαρά εμπόδια και να αποσπούν κατακτήσεις. Αποδείχθηκε άλλωστε και τα προηγούμενα χρόνια όταν αυτοί οι αγώνες αποτέλεσαν τη μοναδική πραγματική αντιπολίτευση στην πολιτική που γονάτιζε το λαό μας. Από σήμερα λοιπόν κιόλας καταθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις στους καθημερινούς αγώνες που είναι σε εξέλιξη και που δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή ακόμα και μέσα στην προεκλογική περίοδο. Εκεί βλέπουμε άλλωστε εμείς και τη διέξοδο για μια ριζικά διαφορετική πορεία για τη χώρα μας και το λαό μας. Στη συμμετοχή και δράση μέσα στο κίνημα του ελληνικού λαού και της ελληνικής νεολαίας μπροστάριδες την πάλη για να αλλάξουν οι αρνητικοί συσχετισμοί και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, παντού, σε όλες τις μάχες. Με αυτές τις σκέψεις... Θα θέλαμε εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και ευχόμαστε να περάσουμε όλοι μαζί ένα όμορφο, ευχάριστο βράδυ με όμορφη συζήτηση, χαλαρώνοντας λίγο απόψε από τις δουλειές και τις σπουδαίες μάχες που έχουμε να δώσουμε από αύριο. Να έχετε δύναμη και υγεία όλοι και όλες. Καλό βράδυ, καλά να περάσουμε.